θέλω όμως να πάμε να ξεκινήσουμε να προχωρήσουμε, να πάμε να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, γιατί έχουμε μια ζωντανή σύνδεση με το κέντρο της πόλης και ένα επάγγελμα που φίλω να ομολογήσω, εγώ τώρα το έμαθα, έτσι. Τίνα. Κορίτσια, βρίσκομαι στο Λευκό Πύργο σε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Τι ωραία. Είμαι εδώ με τη Μάη, το Μοχίτο, τη Μόκα και τον Αντώνη. Η Μάη, ο Μοχίτο και η Μόκα είναι σκυλάκια. Ο Αντώνης είναι dog walker. Και αν απορείτε τι είναι ο dog walker, θα μας πει τώρα αμέσως. Αντώνη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Γεια σου Αντώνη, μια χαρά, εσύ? Καλά κι εγώ. Τι είναι ένα dog walker? Dog walker είναι κάποιος που αναλαμβάνει να βγάλει βόλτα το σκύλο του ιδιοκτήτη. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει για νταντά που είναι για παιδιά, αλλά νταντά για σκύλο πρώτη φορά ακούω, Αντώνη μου. Ορίστε, συγγνώμη, δεν άκουσα. Νταντά λέω για σκύλο πρώτη φορά, είναι η αλήθεια ότι ακούω. Ναι, εντάξει. Προφανώς κάποιοι ιδιοκτήτες που δεν έχουν αρκετό χρόνο να ασχοληθούν με τη βόλτα του σκύλου. Είναι πολλοί, Αντώνη, αυτοί που δεν έχουν χρόνο. Δηλαδή, στις μέρες μας υπάρχει κόσμος που είναι τόσο πιεσμένος που δεν έχει ούτε το σκύλο του χρόνο να βγάλει βόλτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν χρόνο να βγάλουν τους σκύλους τους βόλτα, επειδή δουλεύουν. Οπότε ο Αντώνης είναι γι' αυτό το λόγο εδώ. Λοιπόν, νομίζω. Μαΐ, Τινά, κάτσε λίγο κάτω. Να σου πω, Αντώνη, για να το κάνεις αυτό, φαντάζομαι δεν φοβάσαι τα σκυλιά. Όχι, προφανώς δεν φοβάμαι τα σκυλιά. Ασχολούμαι και με την εκπαίδευση σκύλων. Αλλά βασικά τα πράγματα που χρειάζεται κάποιος για να γίνει dog walker δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Χρειάζεται απλά να έχει αγάπη για τους σκύλους και να ξέρει κάποια βασικά για την ψυχολογία και την εκπαίδευση των σκύλων. Πόσα είναι τα περισσότερα σκυλιά που έχει βγάλει βόλτα? Νομίζω το όριο είναι γύρω στους 6-7 σκύλους. 6-7? Ναι, ταυτόχρονα. Ναι, ταυτόχρονα. Αλλά εξαρτάται βέβαια με την ιδιοσυγκρασία των σκύλων και το χαρακτήρα τους. Να σου πω, κιές και θερμίδες, Αντώνη. Γιατί φαντάζομαι αν είναι 6-7, το ένα θα τραβάει από εδώ, το άλλο από εκεί, τρέχει κιόλα. Όπου δεν ακούω καλά. Κιές θερμίδες, λέει η Ελένη. Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι δύσκολο να σε τραβάνε παράλληλα 2-3 σκυλιά. Εντάξει, τα καταφέρνουμε. Εντάξει. Δεν τραβάνε και τόσο πολύ. Πες μου λίγο, πόσο δύσκολο είναι να κουμαντάρεις ταυτόχρονα 3 σκύλους και πόσο κοστίζει περίπου μία βόλτα για κάποιο σκύλο, από τι εξαρτάται? Το κόστος εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια που πρόκειται να μας αφήσει κάποιος ιδιοκτήτης του σκύλου του να το βγάλουμε βόλτα, από τη διάρκεια της βόλτας, αν θέλει να βγάζουμε το σκύλο μεμονωμένα έξω στη βόλτα ή όχι. Κάποιοι σκύλοι έχουν κάποια θέματα επιθετικότητας ή κοινωνικοποίησης και δεν μπορούν να βγαίνουν παρέα με άλλους σκύλους, οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Θέλω να μου πεις το πιο αστείο περιστατικό. Δηλαδή, έτυχε ποτέ να χάσεις κανένα σκυλί και να το ψάχνεις? Όχι, ευτυχώς. Αυτό δεν είναι αστείο περιστατικό, αυτό είναι εφιάλτης. Εφιαλτικό περιστατικό. Είναι σαν να χάνεις ένα μωρό, έτσι, Αντώνη. Σαν να σου δώσει, ας πούμε, να πας βόλτα ένα μωρό η μαμά και να μην το γυρίσει σπίτι. Είναι σαν να πάρεις βόλτα ένα μωρό και να μην το γυρίσει σπίτι. Ναι, κάπως έτσι. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή βόλτα να έχεις. Τι να σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κορίτσια. Καλή συνέχεια. Και εμείς.